Είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Μια προεκλογική περίοδο που τυχάνει να είμαι και εγώ υποψήφιος. Είναι 4 οι ψήφοι στο Ευρωψηφοδέλτιο. Είμαι 4ος στη σειρά και ελπίζω να είμαι ο πρώτος στην επιλογή των Ελλήνων. Να δούμε στις καρδιές. Α, το δούμε. Θα το δούμε αυτό, ο λαός θα το δείξει αυτό. Οι κάλπες πάντα είναι άδειες. Γιατί πάω εκεί, για να δώσω μια μάχη. 9 στους 10 νόμους αποφασίζονται εκεί. Μέχρι τώρα παρακολουθούσα τους πολιτικούς να εξηγούν. Τώρα πια θα πρέπει να παρέμβω. Είναι βαριά η φανέλα του Ευρωβουλευτή. Και εκεί λαμβάνονται αποφάσεις για όλους τους Έλληνες. Θα μου πείτε γιατί πήγαμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το πιο μεγάλο λαϊκό κόμμα της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός έχει κάνει πάρα πολλά για την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσα να λείπω από αυτό το προσκλητήριο, το μεγάλο προσκλητήριο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της σταθερότητας. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 14 χρόνια αύξησε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Δημοκρατία μετά τα μνημόνια ήταν το πρώτο μεγάλο κόμμα που αύξησε τις συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το πρώτο κόμμα, το μεγάλο κόμμα που έδωσε επίδομα μητρότητα σε όλες τις γυναίκες. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το μεγάλο κόμμα που μείωσε τους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα που μείωσε αρκετά δισεκατομμύρια, περίπου κατά 34% τον έμφυα. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα που μείωσε την προκαταβολή φόρου από το 100% στο 50%. Η Νέα Δημοκρατία ήταν που έβαλε φραγή στην αύξηση των νοικίων στο εμπόριο, στους καταστηματάρχες, μόλις το 3%, ενώ ήταν ανεξέλεγκτα. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία δίνει ολόκληρη σύνταξη στον συνταξιούχο ενώ εργάζεται. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή, ατέλειωτες παρεμβάσεις, γύρω στις 50. Μετά το 19 λοιπόν, η οικονομία του Έλληνα είναι ελαφρύτερη. Ναι, υπάρχει ακρίβεια. Όποιος δεν το λέει ή λέει ψέματα ή κλείνει τα μάτια. Έχει πάρει πολλά μέτρα για την ακρίβεια η Νέα Δημοκρατία και θα πάρει κι άλλα. Η ακρίβεια είναι μια λερναία ύδρα. Οι Ισπανοί μηδένισαν το ΦΠΑ. Αλλά μόλις μηδένισαν το ΦΠΑ, οι τιμές ανέβηκαν κι άλλο. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν πάβουμε να παλεύουμε για την ακρίβεια. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι τα μόνιμα μέτρα με αύξηση μισθών και συντάξεων εν μέρη ανακουφίζουν τους Έλληνες πολίτες. Εν μέρη. Από εκεί και πέρα ο αγώνας θα συνεχιστεί για το θέμα της ακρίβειας. Είναι μεγάλο και είναι σημαντικό. Ευρώπη, όπως είπατε και εσείς πριν, στην Ευρωβουλή παίρνετε το 70% των αποφάσεων οι οποίες έρχονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ψηφίζονται. Θα δώσετε μάχη για ποια θέματα, κύριε? Κοιτάξτε, δεν ξέρω να προσγειώνω ελικόπτερα, ούτε να χτίζω σπίτια, ούτε να κάνω εγχειρήσεις. Αυτό που ξέρω είναι τα οικονομικά μου. Αν πάρω εντολή για τον οικονομικό τομέα, θα δώσω όλη μου τη δύναμη σε αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Να πιέζω και να διεκδικώ. Αυτή είναι η δικιά μου αποστολή. Αν τελικά ο ελληνικός λαός, ό,τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια, 34 χρόνια τι έλεγα, πρέπει να αυξηθούν οι συντάξεις, πρέπει να μειωθούν οι φόροι, πρέπει. Εκεί λοιπόν θα είναι ισχυρότερη η πίεση από μια τέτοια θέση, αν ο ελληνικός λαός μου την δώσει. Και κάτι άλλο, εμένα δεν με έφτιαξε κανένας άλλος. Ποιος μου έδωσε αυτή τη δύναμη? Οι Έλληνες. Ο κόσμος, οι γυναίκες και οι άντρες, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι, οι απλοί πολίτες. Ο φοιτητής παίρνει επίδομα 2.500 ευρώ. Μεγάλη πίεση για να μπορεί ο φοιτητής. Και τόσα άλλα πράγματα τα οποία γίνανε. Ευχαριστώ τον ελληνικό λαό, γιατί μου έδωσε τη δύναμη 34 χρόνια να πολεμάω για αυτόν και θα τον ευχαριστήσω τη βραδιά των εκλογών, αν τελικά είμαι ένας από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών ποιο είναι? Σταθερότητα. Σταθερότητα. Δεν θα αλλάξουμε τη σταθερότητα με οτιδήποτε άλλο. Η σταθερότητα της χώρας είναι το παν. Και όταν λέμε σταθερότητα, είναι αμυντική σταθερότητα. Αμφιβάλλει κανείς ότι ο Μητσοτάκης πήγε στο Κογκρέσο και είχε εκείνη την υπέροχη ομιλία? Αμφιβάλλει κανείς για τα Ραφάλ και τα Μπελαρά? Αμφιβάλλει κανείς για την αμυντική θέση της Ελλάδος αυτή την ώρα? Αμφιβάλλει κανείς για την οικονομική σταθερότητα? Αμφιβάλλει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο λαϊκό κοινωνικό κόμμα στην Ευρώπη? Αυτά λοιπόν πρέπει να τα διασφαλίσουμε. Αυτές οι εκλογές είναι και εθνικές εκλογές.
και κάτι τελευταίο, επειδή σας άκουσα και την ημέρα της παρουσίασης που είπατε το Πατρίστης και η οικογένεια και όλοι το παρέπεψαν στο λίγο πιο δεξιά. Βλέποντας την αύξηση των ακροδεξιών κομμάτων, μπορεί να το είπατε για να κρατήσετε αυτό το κομμάτι της δεξιάς, της λαϊκής, της δεξιάς των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν στο Πατρίστης. Θα σας πω. Την οικογένειά μας την αγαπάμε όλοι. Τη θρησκεία μας όχι μόνο την αγαπάμε, τη λατρεύουμε. Παναγίτσε μου και Χριστέ μου, λέμε τις δύσκολες ώρες. Την πατρίδα μας τη στηρίζουμε κάθε ώρα, όχι μόνο εν καιρό πολέμου, αλλά και με κοινωνικές πράξεις και όλα αυτά. Όλα αυτά υπάρχουν στην διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, στην ιδρυτική διακήρυξη του Καραμαλή. Υπάρχει και η κοινωνική δικαιοσύνη. Υπάρχουν όλα αυτά τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Υπάρχει νοικοκυριό που να μην νοιάζεται για τα μέλη της, για τον παππού, για τη γιαγιά, για την κόρη, για το γιο, για το φοιτητή. Υπάρχει οικογένεια που δεν έχει ένα εικόνισμα στο σπίτι ή οποιαδήποτε άλλη θρησκεία εκείνη επιλέγει, γιατί σεβόμαστε όλες τις θρησκείες. Και υπάρχει και πολίτης που να μην αγαπάει την πατρίδα του, το έθνος του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά είναι μοιρασμένα για όλους. Ό,τι και αν πιστεύουν, ό,τι και αν θεωρούν ότι είναι το ιδεώδες.